Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσίμα, καλημέρα. Τι γίνεται, ξέρω εγώ, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, ότι ξαφνικά γίνατε, ας πούμε, η κερδισμένη των δημοσκοπήσεων? Νομίζω είναι μια επαλήθευση της προσπάθειας που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια να σταθεί απέναντι σε αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα, υλοποιώντας πολιτικές εχθρικές για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας, και με μια αξιοπιστία η οποία αναγνωρίζεται ευρύτερα από το λαό μας. Σήμερα αυτό που λέει, αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές, δεν είναι το αν θα μας κυβερνήσουν οι χτεσινοί ή οι σημερινοί, αλλά πόσο δυνατός θα είναι ο λαός μας απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει συμφέρον να είναι αδύναμη. Γιατί αδύναμη κυβέρνηση σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες να αποτρέψουμε, να δυσκολέψουμε, να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε κάτι από μια σκληρή πραγματικότητα που έχουν διαμορφώσει με τόσους νόμους ο ένας μετά τον άλλον. Σύμφωνοι, αυτό είναι ένα πολύ καθαρό μήνυμα και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καθαρότητα του μηνύματος. Απλώς προϋποθέτει ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό που συχνά λέτε, ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, επειδή δεν διαφωνούν μεταξύ τους πάρα πολύ τα υπόλοιπα κόμματα, θα βρεθεί μια λύση ώστε να συγκυβερνήσουν. Αν δεν... Αυτό είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί η κοινή λύση, γιατί να σας πω, ας κρατήσουμε ότι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα ούτε οι επενδυτικοί οίκοι, ούτε ο κύριος Τουρνάρας, ούτε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ. Γενικά δεν ανησυχούν γιατί έχουν συνάφεια στα προγράμματά τους. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προαπαιτούμενα, οι νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν και οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και δεν αμφισβητούνται ούτε την προεκλογική περίοδο, που γενικά... ακούγονται διάφορες παροχές, η στράτευση της Ελλάδας με τους νατοϊκούς συμπεριαλιστές στο μακελιό στην Ουκρανία που το πληρώνει εκτός των άλλων και ο λαός μας, όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει ο ένας μετά τον άλλον διαμορφώνουν μια πραγματικότητα η οποία λέει σύνθεση σε επίπεδο κυβερνητικό. Και το συγκεκριμένο που λέει η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, αλλά αν δεν την πάρει σε κάποιες καινούργιες εκλογές θα συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει κυβέρνηση μαζί με το Πασόκ, με στήριξη Βαρουφάκη, τώρα ακούσαμε και για Βελόπουλο και ό,τι άλλο προκύψει. Άρα υπάρχει συνάφεια. Αυτό του Βελόπουλου ήταν, το είπε ο κύριος Ζουράρης, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πάρουμε. Γιατί να μην το πάρουμε σοβαρά, όταν ήδη μιλάμε για κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Τα λέμε αυτά γιατί πραγματικά έχει τη δυνατότητα ο λαός μας να σκεφτεί ψύχρεμα, να σκεφτεί ότι αυτό που κρίνεται δεν είναι δυστυχώς η αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα μας προκύψει, αλλά ποια δύναμη θα σταθεί απέναντί της, ώστε να μπορέσουμε με σκληρούς αγώνες, με σκληρές προσπάθειες, τέτοιες που κάνουν και οι λαοί της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίες κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 4 μήνες τώρα και παρά το τότε εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο σας θυμίζω το χαιρέτησαν πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μητσοτάκης και το ΠΑΣΟΚ, τη νίκη Μακρόν. Όταν η εναλλακτική ήταν η Μαρί Λεπέν, όταν η εναλλακτική ήταν η Μαρί Λεπέν, όταν ουσιαστικά ο ένας μετά τον άλλον, αυτοί που κυβέρνησαν, διαμόρφωσαν μια κατάσταση στη Γαλλία. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί 4 μήνες τώρα ο γαλλικός λαός έχει απονομοποιήσει τον Μακρόν. Και να θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν, ο αγώνας στη Γαλλία είναι για να μην πάνε τα συντάξιμα χρόνια στα 64. Στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον νόμο Κατρούγκαλου που ενεργοποίησε προηγούμενο νόμο Σαμαρά Βενιζέλου, πήγε στα 67. Ναι, όντως, είμαστε μπροστά από αυτή την άποψη. Είμαστε μπροστά και με κυβέρνηση προοδευτική της πρώτης φοράς αριστεράς, με μέτρα της. Τα οποία τα κράτησε φυσικά στο ακέραιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη που ήρθε, δικαιώνοντας αυτό που λέει το ΚΚΕ και παρεμηνεύεται από κάποιους οι οποίοι είναι εκ του πονηρού παρεμηνεύουν ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται είναι χειρότερη από αυτή που φεύγει. Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στον πόλεμο στην Ουκρανία που περνάει πια, είναι σε δεύτερη γραμμή, αλλά μου κάνει εντύπωση σε όλες τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι παρότι θεωρητικά, παραδοσιακά στον ελληνικό λαό υπάρχουν μάλλον φιλικά αισθήματα απέναντι στον ρωσικό λαό, απέναντι στη Ρωσία. Η Ρωσία δηλαδή είναι μια χώρα που έβγαινε ψηλά στις συμπάθειες στις δημοσκοπήσεις. Όταν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταθερά μια πολύ μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία είναι κατά της Ρωσίας. Θεωρεί ότι η Ρωσία έχει άδικο σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή την επίθεση. Δεν διαφωνείτε με αυτό? Σε αυτόν τον πόλεμο έχουν άδικο και οι δύο.
Είναι ένας πόλεμος υπεριαλιστών, δεν γίνεται για τη δημοκρατία. Είναι παραμύθι αυτό που λένε τώρα, ότι έχουν δώσει 150 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ζελένσκι, τα πληρώνουν φυσικά οι λαοί της Ευρώπης και της Ελλάδας για τη δημοκρατία. Ο πόλεμος γίνεται για τα μερίδια αγορών, για τις ζώνες και τις σφαίρες επιρροής. Απ' τη μια έχουμε τους νατοϊκούς και τους Ευρωπαίους υπεριαλιστές και απ' την άλλη την Ρωσία με τη συμμαχία της με την Κίνα. Έχουμε ένα υπεριαλιστικό μακελιό που το πληρώνει ο λαός της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Επειδή όμως αναφερθήκατε σε δημοσκοπήσεις, να θυμίσω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας. Είναι αντίθετη δηλαδή στα 3.000 τόνους πολεμικού υλικού που έχουμε αποστείλει στο Ζελένσκι, στα τεθωρακισμένα που έχουμε αποστείλει, στον συνεχή εξοπλισμό που δίνουμε για να συμμετέχουμε πρωτοστατώντας και εμείς σε αυτό το μακελιό το οποίο γίνεται σε βάρος των λαών. Αυτό φυσικά έχει φύγει από τη συζήτηση, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στηρίζουν αυτή την πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας στο πολεμικό μακελιό. Σας αγγίζει καθόλου το επιχείρημα ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα, που και έχει υποστεί στο παρελθόν και απειλείται καμιά φορά από τον γείτονά της, από έναν ισχυρότερο και μεγαλύτερο και στρατιωτικά ισχυρότερο γείτονα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να υποστηρίξει τον αμυνόμενο και όχι να μείνει ουδέτερη ή απέναντι σε μεταξύ αμυνόμενου και επιτιθέμενου? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η έννοια του αμυνόμενου και του επιτιθέμενου σε μια περιοχή η οποία σφίζει από την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να περικυκλώσει τη Ρωσία όλα τα προηγούμενα χρόνια, η οποία στήριξε το πραξικόπημα του 2014 στο Κίεβο, ήταν ο κύριος Πάιατ νομίζω τότε πρεσβευτής στο Κίεβο, η οποία στηρίζει μια κυβέρνηση αντιδημοκρατική που έχει απαγορέψει 12 κόμματα, που έχει απαγορέψει τη χρήση των μητρικών γλωσσών ανάμεσα και της ελληνικής. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο υπήρχε πριν από την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το να μιλάνε για αναθεωρητισμό του Πούτιν, ξεχνώντας αναθεωρητισμούς στη γειτονιά μας, και το να θεωρούν ότι πρωτοστατώντας τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και μετατρέποντας την Ελλάδα με την συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία, σε ένα τεράστιο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, αυτά δεν προασπίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα, όταν μάλιστα οι σύμμαχοι και οι εταίροι καλούν στο να τα βρούμε με την Τουρκία σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή, κύριε Σοφιανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πια μαζί από φθινόπωρο, όταν θα πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές. Θεωρώ ότι οι θετικές εκτιμήσεις που κάνατε σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις θα επαληφθούν και θα είναι μια καλύτερη μέρα για το λαό μας με ισχυρό κουκουέ μετά τις εκλογές. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.